Λοιπόν, το Σάββατο που έτυχε να βρίσκομαι στο Baby Boom, που σας είχα πει την ημερίδα μητρότητας και θυλασμού, ένα από τα στάντ που βρισκόταν εκεί και κερνούσε υπέροχη τζιντζεράδα και κανελάδα, που δεν φαντάζεστε τι νόστιμο πράγμα είναι αυτό, ήταν το Mama's Tupper. Μου κινήθηκε λοιπόν το ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, για να δω τι συμβαίνει στο Mama's Tupper, όταν μάλιστα έμαθα ότι κάνουν και μαθήματα σε πιτσιρίκια, όπου τους μαθαίνουν τη διατροφική αξία των φαγητών, όπου τους καλούν να κάνουν τα δικά τους πιάτα. Και είναι και πολύ μικρά τα παιδάκια, δεν είναι δηλαδή τύπου 10 χρονών, 15. Είπα, δεν το κάνουμε ένα θέμα στην εκπομπή. Και έχω λοιπόν την Ζωή Χατζηγιαννάκη στο στούντιο να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Τι κάνει η Ζωή μου? Μια χαρά, πολύ καλά. Λοιπόν, είναι φοβερό. Τα μικρά παιδιά μπορούν να αποτυπώσουν υπέροχα πράγματα από συναισθήματα μέχρι να φτιάξουν κάτι τελείως δικό τους. Η όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από τα νεαρά μέλη του Mama's Tupper, όπου βασιζόμενοι στην αγάπη της για το υγιεινό φαγητό, έκανε ένα παραμυθάκι, τα ονειρομαγειρέματα, που μετά έγινε και δράση, όπου τα παιδιά μαγειρεύουν 45 λεπτά και κάνουν μαγειρική σύνθεση. Στη διάρκεια μιλάμε για τη διατροφική αξία των υλικών, γιατί χρησιμοποιούμε την κόκκινη την πιπεριά, γιατί διαλέξαμε σαλαμάκι γαλοπούλας και όχι κάτι άλλο, πώς μπορούμε να πούμε τη μαμά μας να μας κάνει ένα κέικ με λιγότερη ζάχαρη. Αυτό μας έλειπε μόνο. Να έρχονται και να σου λένε, μαμά δεν θέλω αυτό το κέικ, θέλω χωρίς ζάχαρη, δηλαδή, να σε γονατίσουνε. Το κάνουνε πάντως, δείχνουν ενδιαφέρον δηλαδή και για τα διατροφικά στοιχεία. Έχουν και γνώσεις. Όχι μόνο αυτό. Οι δράσεις αφορούν τα παιδιά από 3 χρονών μέχρι 10. Γύρω στα 4 ξέρουν αρκετά πράγματα. Δηλαδή, γιατί τα μαθαίνουν στους παιδικούς σταθμούς. Όχι, νομίζετε εσείς ότι πρέπει να γίνει 15 χρονών το παιδί για να έχει άποψη. Από 3 χρονών. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπο από μια από τις δράσεις σας. Ναι. Εδώ πού βρίσκεστε? Εδώ είμαστε στο εργαστήριο της Τατιάνας Τριγώνη, όπου κάνουμε ένα αποκριάτικο πάρτι, μαγειρεύουμε μαζί με τα παιδιά τους, κάποιοι είναι ντυμένοι σεφ, κάποιοι άλλοι είναι καρναβαλάκια. Να το ποντικάκι πάνω στο σαντουιτσάκι. Και κάνουμε μαγειρική σύνθεση, δηλαδή κάνουμε ένα τύρο ποντικάκι και ένα τσόκοποπς, όπως βλέπετε. Η χαρά τους δεν είναι να μπαίνουν στην κουζίνα και να ανακατεύουν αλεύρια, αυγά, ζύμες, σοκολάτες, οτιδήποτε μπορούν να τα κάνουν. Μαντάρα, δηλαδή όποιο υλικό τους δοθεί στα χέρια και μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, με αυτοί θα ασχοληθούν και θα καταπιαστούν. Αυτή είναι η ευχαρίστηση, πιστεύω. Βέβαια. Αυτή είναι η ευχαρίστηση. Και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, εκεί που ήμασταν μαθημένοι στους παιδότοπους και στα πάρτι τα παιδικά, τώρα βλέπω ότι ψάχνουν εναλλακτικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δηλαδή δεν περιορίζονται πια στους κλόουν και σε όλα αυτά που κάνουν, εν πάση περιπτώσει, τα διαδραστικά παιχνίδια. Μια μαμά καλεί στο σπίτι της παιδάκια που μαγειρεύουν. Μια άλλη μαμά καλεί μια άλλη κοπέλα που τους φτιάχνει τα μαλλιά. Μια άλλη μαμά κάνει κάτι άλλο. Και έτσι περνάνε και πολύ πιο δημιουργικά το χρόνο τους. Ορίστε. Και βλέπεις χαρούμενα πιτσιρίκια. Είσαι και εσύ μετά ακόμα πιο χαρούμενη που τα βλέπεις χαρούμενα, γιατί η χαρά του πιτσιρικίου είναι διπλή χαρά. Έτσι δεν είναι? Και παράλληλα τρώνε κάτι υγιεινό, το οποίο είναι φτιαγμένο εκείνη την ημέρα από την κουζίνα του εστιατορίου Mama's Tupper. Δηλαδή η βάση μας είναι αυτή, φρέσκα και υγιεινά υλικά, νοπά προϊόντα, εποχιακά λαχανικά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πώς θα πάμε με την υγιεινή διατροφή Θεσσαλονικής? Με τόσα σουβλάκια τριγύρω, πώς κρατιόμαστε, δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αποκλίνουμε από το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής και το βλέπουμε και στα μικρά παιδιά. Εδώ δεν είναι Μεσόγειος, ναι. Ζωή μου, είναι Θεσσαλονίκη. Πρόσεχε, λες. Είναι ναι. Άλλο πράγμα Μεσόγειος, άλλο πράγμα Θεσσαλονίκη. Ναι, βλέπουμε και παχύσαρκους και μεγάλους παχύσαρκους, αλλά και πιτσιρίκια. Αυτό είναι φοβερό όμως. Αυτό είναι φοβερό γιατί μετά θα είναι και παχύσαρκοι δυστυχισμένοι ενήλικες οι περισσότεροι που θα προσπαθούν και θα πασχίζουν να τα χάσουν και θα μπορούσαν να μην τα έχουν βάλει ποτέ. Αυτό είναι, γιατί είμαστε νούμερο ένα νομίζω στην παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ή πρώτη ή τρίτη είμαστε. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να ανατραπούν τα στατιστικά αυτά και να είναι ένας απλός αριθμός που ανήκει στο παρελθόν. Ωραία. Επομένως, στο site του σταθμού πήγα να πω.
Στο site του Mama Stamper μπορούμε να βρούμε λοιπές πληροφορίες. Στο site, στο, κυρίως στο Facebook, ναι, αυτή τη στιγμή. Αυτό το χρυσό, το, ναι, το Facebook, να το ανάψουμε μια λαμπάδα. Πιστεύω σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε και το site πλήρως ενημερωμένο. Και φυσικά μπορούν να περάσουν και από το εστιατόριο, να μας γνωρίσουν, να δουν όλη αυτή τη φιλοσοφία που κρύβεται και η ανάγκη της μετάδοσης για υγιεινή διατροφή στον κόσμο. Είστε πίσω από το παλιό Δημαρχείο. Είμαστε πίσω από το παλιό Δημαρχείο, στη Ζαλίκη. Mm-hmm. Το διακριτικό μας είναι μια μπουγάδα ιταλική που ξεκινάει από την μία οικοδομή και πάει στην άλλη και έχει ποδιές. Άνθρωποι νοικοκυρέοι με τις μπουγάδες. ναι. Τα φαγητά τους. Με τα όλα τους. Μάλιστα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Ζωή μου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια υπέροχη παράσταση.